Ένα καταπληκτικό κείμενο, παιδιά, από το πρώτο θέμα τρελαίνομαι. Είναι για το νησί, ξέρετε, αυτό το καταπληκτικό της Πιναλόγκα, του Μέγκα, την υπερπαραγωγή. Λέπρα, λέει ο φίλος μας εδώ, ο κύριος Καμένος που γράφει, είναι όταν σου πέφτει η μύτη και τα δάχτυλα σου γυρίζουν ανάποδα και κάνεις μεγάλη τηλεθέαση. Το πρώτο επεισόδιο του νησιού δεν το είδαμε στο σπίτι και έκανε τηλεθέαση μόνο του, γι' αυτό την περασμένη Δευτέρα καθίσαμε κι εμείς να κάνουμε τηλεθέαση μαζί του. Τι είναι αυτή η τηλεθέαση, δεν ξέρω, αλλά ο μπαμπάς μου είπε ότι κολλάει πιο γρήγορα από τη λέπρα. Παιδιά, το τι γράφει, το τι του σέρνει αυτή τη απαράδεκτη, βαρετή, κοιμισμένη σειρά, η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου σήμερα, γιατί λεπροί είμαστε όλοι μας και χειρότερα από λεπροί. Τι θέλαμε, θέλαμε να βλέπαμε και τη λέπρα. Αλλά τελειώνω μόνο με ένα κείμενο καταπληκτικό. Ο Μάινας όλο κοπηλατεί προς το νησί. Ένδυο, ένδυο, και μετά κοπηλατεί από το νησί. Ένδυο, ένδυο, και εμείς τον βλέπουμε να κοπηλατεί όση ώρα του παίρνει για να φτάσει. Και χρειάζεται πολύ υπομονή για να δει αυτό το έργο. Αλλά ο Μάινας κάνει πολύ καλό σώμα έτσι. Να κι άλλο ένα καταπληκτικό κειμενάκι για το νησί. Ο μαθητής της Ελένης. Ο μικρός Δημήτρης αναγκάστηκε να πάει σχολείο στη Σπιναλόγκα. Η δασκάλα εκεί ήταν πολύ φωνακλού και έδερνε τα παιδάκια. Και γι' αυτό του είπαν ότι είναι πολύ άτυχος. Αλλά κάλιο το ξύλο, παρά να τον αγαπά και τον αγκαλιάζει όλη την ώρα όπως η Λέχου και να τον κολλήσει κι άλλη λέπρα. Θα τρελαθούμε, φιλαράκια μου, θα τρελαθούμε.